9.849 άτομα περισσότερα θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές στο νησί μας σε σύγκριση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, με τον αριθμό των εκλογέων να ανέρχεται σε 550.183. 40 συνδυασμοί για τις ευρωεκλογές, 6 συνδυασμοί για τις περιφερειακές εκλογές και 94 συνδυασμοί για τις δημοτικές εκλογές στο νησί μας θα δώσουν τη δική τους μάχη στις 26 Μαΐου. Οι εκλογές έχουν αυξηθεί περίπου κατά 10.000 στην Κρήτη, έτσι. Από τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, ναι, έχουμε μία αύξηση. Οφείλεται σε ένα σημείο από τους νέους εκλογείς, τους 17 ετών. Μετά έχουμε τις μεταδημοτεύσεις. Εν τω μεταξύ, 7 συνδυασμοί σε ευρωεκλογές δεν έχουν καταθέσει ακόμα τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων τους στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ την ίδια ώρα γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν από αναπληρωματικούς τα 30 κενά σε δικαστικούς αντιπροσώπους σε εκλογικά τμήματα του νομού Ηρακλείου. Ο αριθμός των αναπληρωματικών είναι περί τους 130, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα. Οφείλω εδώ να πω και πρέπει να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω και την Εισαγγελία Ηρακλείου και το υπαλληλικό προσωπικό που έχουν σηκώσει το κύριο βάρος αυτής της διαδικασίας. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία αυτή. Το Σάββατο οι εκλογικοί αντιπρόσωποι θα τακτοποιήσουν το εκλογικό υλικό στις αίθουσες, ενώ στα παραβάν θα υπάρχουν αφίσες οι οποίες ενημερώνουν τους πολίτες για την όλη διαδικασία των εκλογών. Θα υπάρχει και αφίσα με το πόσους σταυρούς βάζουμε και αν βάζουμε, ότι παραδείγματος χάρη στον Περιφερειάρχη δεν βάζουμε σταυρό. Από εδώ και πέρα το μέλημά μας είναι όσο το δυνατόν αρτιότερη διεξαγωγή της διαδικασίας των εκλογών, η εκπαίδευση των δικαστικών αντιπροσώπων, πολλοί από τους οποίους πάνε για πρώτη φορά σε εκλογές. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει τους πολίτες ότι τα γραφεία ταυτοτήτων και τα γραφεία διαβατηρίων των αστυνομικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, καθώς και στη 1 και 2 Ιουνίου.